Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, όσον αφορά το νομοθέτημα, θα μπορούσε κανείς πολλά να πει. Δεν θέλω να τα επαναλάβω, γιατί τα περισσότερα έχουν ήδη λεχθεί από τους επιμελείς εισηγητές της μειοψηφίας. Αξίζει όμως να υπογραμμίσει κανείς το κενοφανές της επαναβίωσης εργασιακών σχέσεων με άλλο εργοδότη. Δεν νομίζω ότι στην νομική επιστήμη έχει υπάρξει προηγούμενο τουλάχιστον τα χρόνια του ελεύθερου ελληνικού κράτους, και θα είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς η ελληνική δικαιοσύνη θα ερμηνεύσει αυτό το κενοφανές. Αλλά πέραν αυτού, ως προς την δημοκρατικότητα του νέου εγχειρήματος, νομίζω ότι αξίζει κανείς, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, να κάνει μια καταγραφή των αρμοδιοτήτων που με αυτό το νομοθέτημα δίνονται στον Υπουργό Επικρατείας, ο οποίος περίπου κάνει τα πάντα. Εγκρίνει το καταστατικό, συνυπογράφει τη Συμφωνία Αρχών, εκχωρεί τις συχνότητες, αναπροσαρμόζεται το αποδοτικό τέλος, εγκρίνει τον προϋπολογισμό, εκπροσωπεί το δημόσιο, διορίζει τα μέλη του ΔΟΣΟΥ, καθορίζει τις αμοιβές του Προέδρου και των υπολείπων, εποπτεύει την τήρηση των διατάξεων, αποφασίζει για τα θέματα που σχετίζονται με την αναβίωση των συμβάσεων, συγκροτεί την Ειδική Επιτροπή Ελέγχου. Δεν βλέπω να υπάρχει κάτι το οποίο να μην μπορεί να κάνει ο Υπουργός Επικρατείας, και πραγματικά αναρωτιέμαι τι το δημοκρατικό υπάρχει σε μια νέα προσπάθεια η οποία ξεκινάει με τέτοιο συγκεντρωτισμό και μάλιστα στα χέρια Υπουργού. Η κρατούσα στάση στην Ευρώπη στα θέματα της κρατικής διαλογτηλεόρασης είναι η δημιουργία, αυτό που υπήρχε στο προηγούμενο νομοθέτημα, ανεξαρτήτως αν με επιτυχία ή όχι αυτό εφαρμόστηκε, η δημιουργία εποπτικών συμβουλίων, τα οποία να λειτουργούν ως τείχος μεταξύ της κυβερνητικής βούλησης, που πάντα δεδομένα, έστω και αν υπάρχουν οι καλύτερες προθέσεις, θέλει να επηρεάσει την κρατική τηλεόραση και του Διοικητικού Συμβουλίου της εκάστοτε κρατικής τηλεόρασης. Είναι προφανές ότι η πρώτη κυβέρνηση της αριστεράς δεν επιθυμεί μια τέτοια δέσμευση δική της αυτοδέσμευση. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στην πορεία του χρόνου. Αλλά νομίζω ότι αντί να ασχοληθώ περισσότερο με την ΕΡΤ, έχει εδώ μια έννοια να κάνουμε έναν απολογισμό, γιατί σε ελάχιστες μέρες συμπληρώνονται οι 100 πρώτες μέρες της νέας κυβέρνησης. Αν θέλετε, οι 100 πρώτες μέρες της κυβερνώσεως αριστεράς στην Ελλάδα. Ένα εγχείρημα το οποίο ξεκίνησε με επικλήσεις αλλαγών ιστορικού μεγέθους. Μια νέας πραγματικότητας για τη χώρα και την κοινωνία. Κοίταξα λοιπόν λίγο καταρχήν να δω το νομοθετικό έργο αυτής της κυβέρνησης, της νέας κυβέρνησης της αριστεράς. Η κυβέρνηση έχει περάσει 3 νόμους, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ένα νόμο για την ανθρωπιστική κρίση, τον θυμάστε, του οποίου ήταν οι 2 πρώτες σελίδες ήταν για την ανθρωπιστική κρίση, το συνολικό ποσό ήταν 200 κάτι εκατομμύρια και μόνον, και το μεγαλύτερο κομμάτι αφορούσε τη σύσταση νέων γραμματιών, νέων θέσεων μετακλητών και έναν υπερελεγκτή των υπηρεσιών ελέγχου. Ένα άλλο νομοθέτημα για τη ρύθμιση ληξιπροθέσμων χρεών, το οποίο αφορά περίπου το 2% του συνόλου των εκκρεμών οφειλών, και επίσης το τελευταίο νομοθετικό πόνημα της κυβέρνησης για την απόλυση των βαριών ποινικών κρατουμένων, δηλαδή τη φωτογραφική διάταξη για τον κύριο Σάβα Ξηρό. Αυτό είναι το νομοθετικό έργο της κυβερνώσεως αριστεράς τις πρώτες 100 μέρες. Θέλετε να προσθέσουμε σε αυτό και τις 2 ποινικοί ποινικοί, τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Η πρώτη αφορά την βιομηχανία ζάχαρης και τη διευκόλυνση μεγάλων οφειλετών προς το δημόσιο, και η δεύτερη αφορά την ενθυλάκωση των πόρων αφενός με της τοπικής αυτοδιοίκησης, αφετέρου δε των πανεπιστημίων, επίσης από την κεντρική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των αναγκών. Εδώ αξίζει να πει κανείς, παίρνω ότι αντιλαμβάνομαι ότι το κράτος, εάν πιέζεται, έχει τη δυνατότητα να προσφύγει οπουδήποτε. Αυτό είναι κατανοητό. Αυτό όμως το οποίο είναι πρωτοφανές εδώ, και είναι πρωτοφανές για την αριστερά, κύριε Υπουργέ, είναι ότι η αριστερά, ως κυβερνός αριστερά, παραβαίνει ένα από τα ιερά τέρατα του τρόπου με τον οποίο απευθυνόταν στην κοινωνία τόσα χρόνια. Την επίκληση της αυτοδυναμίας της τοπικής αυτοδιοίκησης και της αυτονομίας της και της αυτονομίας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Μιλάμε αφενός για την ανεξαρτησία των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ως αμυγός πνευματικής εργασίας, αλλά από την άλλη επιφυλάσσουμε στον εαυτό μας την ευκαιρία να ενθυλακώνουμε τα ταμιακά τους διαθέσιμα οποιαδήποτε στιγμή. Πώς αυτά τα 2 πράγματα συμβιβάζονται, αυτό φαντάζομαι η κυβέρνηση πιθανόν θα μπορούσε κάποια στιγμή να μας το πει. Εάν πάμε στο οργανωτικό επίπεδο της κυβερνώσεως αριστεράς, έχουμε αυτό το κενοφανές σχήμα των υπουργών με τους πολλούς αναπληρωτές υπουργούς. Δεν θέλω να είμαι κακός, σας προλέγω όμως ότι τις επόμενες 3 μήνες αυτό θα αναγκαστείτε να το αλλάξετε, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Θα το αλλάξετε απλώς, διότι οι δυσλειτουργίες οι οποίες παρατηρούνται είναι απίστευτες. Και είναι απολύτως βέβαιο θα τις έχετε δει κι εσείς.
Πέραν λοιπόν και αυτού του οργανωτικού θριάμβου της κυβέρνησης της αριστεράς, το άλλο θέμα στο οποίο καταγράφει θριάμβους είναι το μεταναστευτικό. Νομίζω ότι δεν υπάρχει ένας άνθρωπος αυτή την αίθουσα ο οποίος δεν θα έχει αντιληφθεί το πλήρες χάος στο μεταναστευτικό. Την πλήρη αποσάρθρωση του υπάρχοντος μηχανισμού. Θέλετε, είχε προβλήματα. Θέλετε, χρειαζόταν βελτιώσεις. Θέλετε, χρειαζόταν παρεμβάσεις. Όλα αυτά να τα συνομολογήσουμε. Αλλά αντιμετωπίσεις του τύπου ηλιακής ακτινοβολίας στην Ομόνια φοβούμε ότι παρέλκουν και καθόλου δεν βοηθούν. Αλλά εκεί που νομίζω ότι αξίζει κανείς να υπογραμμίσει ως κορονίδα την κυβερνητική αποτελεσματικότητα είναι το θέμα της διαπραγμάτευσης. Καταρχήν, κυρίες και κύριοι, ήθιστε τους τελευταίους τρεις μήνες στην Ελλάδα η δαιμονοποίηση του κυρίου Βαρουφάκη. Βοηθάει και ο ίδιος με το στυλ του, με τις δηλώσεις του, με τις αστοχίες του. Αλλά πρέπει να είμαστε σε αυτό καθαροί και συνεννοημένοι. Η χώρα έχει σύνταγμα. Σύμφωνα με το σύνταγμα, υπεύθυνος του κυβερνητικού έργου είναι ο εξής ένας. Ο Πρωθυπουργός της χώρας. Το να δαιμονοποιούμε τον κύριο Βαρουφάκη και να αφήνουμε στο απειρόβλητο τον κύριο Πρωθυπουργό, αυτό νομίζω είναι και θεσμικά ασφάλω, εκτός από πραγματικό λάθος. Τι έγινε λοιπόν σε αυτήν την διαπραγμάτευση αυτές τις 100 μέρες? Καταρχήν, τα τελέσφορα μπρος-πίσω. Συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου, από την οποία δεσμευθήκαμε σε συγκεκριμένα πράγματα, δεν πήραμε ούτε ένα ευρώ και επιστρέψαμε και 11 δισεκατομμύρια του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Και από εκεί και πέρα βεβαίως, ούτε λόγος για την διαγραφή του χρέους, για το οποίο έχει ξεκινήσει η κυβέρνηση με μεγαλοστομίες, και ο υποβιβασμός σε ηθική υποχρέωση του θέματος των γερμανικών απενορθώσεων. Στο μεσοδιάστημα αυτής της επιτυχούς μέσα εισαγωγικά πορείας, η οικονομία στεγνώνει και ενώ η κυβέρνηση επικαλείται τη μη λήψη ηφαισιακών μέτρων ως αιτία αυτής της φερόμενης ως σκληρής διαπραγμάτευσης, από την άλλη η ίδια η δραστηριότητά της έχει ένα τεράστιο ηφαισιακό αποτέλεσμα στην οικονομία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η τελευταία κυβέρνηση είχε μια βάσιμη πρόβλεψη περί ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας το 2015 της τάξης του 2,5%. Αυτή τη στιγμή, χθες ο κύριος Πρωθυπουργός, στην εκπομπή του κύριου Χατζηνικολάου, βέβαια διορθούμενος από τον κύριο Χατζηνικολάου, μίλησε για maximum 1,5% και δεν δεσμεύτηκε ούτε γι' αυτό. Και λυπάμαι, χωρίς να θέλω να γίνω άγγελος κακών, δεν το εύχομαι άλλωστε, να σας πω ότι είναι αμφίβολα ελληνική οικονομία θα παρουσιάσει το οποιοδήποτε θετικό πρόσημο το 2015. Και αυτό θα συμβεί βεβαίως εάν η κυβέρνηση στρέψει αμέσως πορεία. Εάν συνεχίσει έτσι, είναι προφανές ότι πηγαίνουμε κατευθείαν σε μια βαθύτατη ύφεση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ένας πίνακας του Ρέμπραντ, στο οποίο ένας βασιλιάς του Ισραήλ, νομίζω ο Σαούλ, βλέπει από πάνω του την εικόνα του Εχωβά, ο οποίος του λέει τις γνωστές λέξεις στην αραμαϊκή. «Μένε, μένε, τέχτελου χαρσίν. Σε μέτρησα και βρέθηκες λειψός». Σας ευχαριστώ πολύ.